Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και καλώς ήρθατε. Καλή σας ημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Μια χαρά, εσείς. Λίγο πριν μιλούσαμε με τον Δήμαρχο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Ζαμπούκη, για την επίσκεψη που κάνατε στο ειδικό σχολείο. Και αυτό είναι ιδιαιτέρως, θα έλεγα, συμβολικό. Και από την άλλη, αυτή τη διάσταση που έδωσε και ο Δήμαρχος, ότι για πρώτη φορά επιτέλους καλύπτονται οργανικές θέσεις από εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής. Θα βρεθείτε σε όλο το νομό σήμερα, δώστε μας μια εικόνα. Πράγματι, κοιτάξτε, έχουμε έρθει για να επισκεφτούμε εκπαιδευτικές μονάδες όλων των βαθμίδων του νομού Εύρου. Θα επισκεφτούμε σχολεία σε Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, Ορεστιάδα, Διδημότη, Χωρίζια. Δομές που ξεκινούν από την νηπιαγωγείο, σχολεία, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το πανεπιστήμιο. Και πράγματι ξεκινήσαμε από τα ειδικά σχολεία. Όπως ξέρετε, η κυβέρνησή μας έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τον τομέα αυτό. Και δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινήσαμε από την ειδική αγωγή τους μόνιμους διορισμούς που τόσο πολύ έχει ανάγκη το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Έχουμε ήδη υπογράψει τους πρώτους 1041 μόνιμους διορισμούς στην ειδική αγωγή και με μεγάλη χαρά είδα ότι ανάμεσα στους διορισμούς αυτούς, συνολικούς των 4.500 στην ειδική αγωγή, είναι και τα ειδικά σχολεία που επισκεφθήκαμε σήμερα το πρωί. Μάλιστα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και μια προτεραιότητα που έπρεπε να δοθεί και μάλιστα δίνεται και με τον καλύτερο τρόπο. Το είχαμε δει προεκλογικά. Είχαμε προεκλογικά ότι θα ξεκινήσουμε να καλύψουμε μεγάλες ανάγκες που έχει το εκπαιδευτικό σύστημα από τις πλέον ευαίσθητες μονάδες, από αυτόν τον ευαίσθητο τομέα που είναι η ειδική αγωγή. Και το λέω αυτό γιατί μέχρι τώρα, για παράδειγμα, τα σχολεία που επισκέφθηκα σήμερα, έχουν ένα τεράστιο ποσοστό αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Τι σημαίνει ότι είναι αναπληρωτές? Σημαίνει ότι σήμερα είναι, φέτος είναι στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο. Ναι. Την επόμενη χρονιά μπορεί να είναι στην Κρήτη, την παραεπόμενη χρονιά μπορεί να είναι στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Κάθε φορά όμως που οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετακινούνται, διαρριγνύεται ο δεσμός που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Του μαθητή ο οποίος έχει ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ιδιαίτερα στην ειδική αγωγή, είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη για μόνιμους διορισμούς. Για μια σταθερότητα ακριβώς στη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. Mm-hmm. Για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, ο σχεδιασμός έχει καθοριστεί, κύριε Υπουργέ? Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε συγκεκριμένα. Εννοώ για την δημιουργία και λειτουργία νέων σχολών. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς είχαμε πει και προεκλογικά και είχαμε καταγγείλει την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία είχε προβεί σε μια αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη, χωρίς ακαδημαϊκά κριτήρια, χωρίς να έχουν προηγηθεί ουσιαστικές μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας. Είχε κινηθεί με, αν θέλετε, μικροπολιτικά κριτήρια. Εμείς λοιπόν το είχαμε καταγγείλει αυτό σε όλους τους τόνους. Είχαμε στυλιτές στο γεγονός ότι δεν μπορεί να ιδρύει, για παράδειγμα, πανεπιστημιακά τμήματα με βουλευτικές τροπολογίες των τελευταίων λεπτών. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν, όπως ήταν προεκλογική μας δέσμευση, ενισχύσαμε σημαντικά την αρχή, η οποία είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, mm-hmm. και την επιφορτήσαμε και με έναν κέριο ρόλο αναφορικά με τη διαμόρφωση του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Η ΕΣΑΕ έχει ήδη συσταθεί, είναι υπό συγκρότηση τα συμβούλια της, η οποία διαδικασία θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, mm-hmm. και θα ξεκινήσει ήδη το σημαντικό έργο που να μελετάει στη βάση ακαδημαϊκών κριτηρίων ποιες είναι ακριβώς οι εκπαιδευτικές ανάγκες της χώρας, της κάθε περιοχής, πού χρειάζονται και πού δεν χρειάζονται πανεπιστημιακά τμήματα. Σε ποιες ανάγκες πρέπει να εξυπηρετεί το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, mm-hmm. εάν στοιχειοθετείται η ίδρυσή του από αντικειμενικά κριτήρια, από τις εκπαιδευτικές ανάγκες, από τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας και ούτω καθεξής. Όλα λοιπόν με σχέδιο, με στρατηγικό σχεδιασμό και όχι στη βάση μικροπολιτικών κριτηρίων. Δύο θέματα δεν θα σας καθυστερήσω άλλο, επειδή θα επισκεφτείτε και το Δημότυχο, θα ενισχυθεί εκεί το τμήμα νοσηλευτικής. Θα παραμείνει, θα λειτουργήσει. Όλα αυτά θα τα δούμε συνολικά. Και έχει να κάνει με αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη που σας είπα. Mm-hmm. Θα συνεδριάσει πρώτα η ανεξάρτητη αρχή για να κάνει τις τεκμηριωμένες εισηγήσεις της. Πάντως, κλείνοντας, θα σας παρακαλούσα και θα εμπιστούσα έτσι την προσοχή σε σχολεία μας, τα οποία βρίσκονται σε νευραλγικά σημεία
και θα πρέπει να λειτουργούν. Σας φέρνω μόνο ένα παράδειγμα, εδώ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, το σχολείο της Μάκρης παραδείγματος χάρη, είναι κρίμα τα παιδιά να μεταφέρονται στην Αλεξανδρούπολη, πρέπει να λειτουργεί το σχολείο, το δημοτικό σχολείο στη Μάκρη. Είναι 11 χιλιόμετρα 12 από την πόλη. Απλά σας το αναφέρω ως παράδειγμα για να το έχετε υπόψη. Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Το συγκεκριμένο θα το συζητήσω και με τους τοπικούς φορείς. Θα σας πω όμως το εξής. Ότι επί μερών μας δημιουργήθηκαν και λειτουργήσαν πάρα πολλά ολιγομελή τμήματα. Το οποίο ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη μηχανή της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Όμως το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, διότι πρέπει προφανώς κάθε παιδί, όπου και αν αυτό βρίσκεται, όπου και αν το σπίτι του, να έχει πρόσβαση σε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση. Πολύ σωστά. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα, να ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια επίσης. Καλημέρα. Να είστε γεροί, να είστε γεροί.